είμαστε όλοι σοκαρισμένοι με αυτά που ακούμε από τον Άκη Γεωργίου. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ο Σοφοκλής για ποιο λόγο φοβήθηκε να ανέβει στο live μου και τι είναι αυτό που θέλει να ακουστεί από το στόμα του, δηλαδή τι είναι αυτό που έχει γίνει και εμείς δεν το γνωρίζουμε. Ωραία, λοιπόν, εγώ σε όλα αυτά δεν περιπλέκομαι, ωραία. Δεν είμαι μέσα. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα κρίνω τον κάθε άνθρωπο στο τι κάνει. Πολύ καλά κάνει, μαγιά του. Έτσι, εγώ μένα δεν με απασχολεί. Τι λέω μόνο, μαλάκα. Εγώ, κυρία Βέα, που λέτε, δεν ξέρω αν με θυμάστε, είχα έρθει μια μέρα σε ένα παράθυρό σας. Εγώ γενικότερα είμαι... Τα έχω καλά, τα έχω καλά με όλους. Τα τυπικά εδώ μέσα να πω. Δεν τα έχω καλά με όλους. Ναι. Είχα έρθει παράθυρο σε εσάς. Είναι Ρουφιάνη μόνο. Ακριβώς. Είχα έρθει παράθυρο σε εσάς για τον κύριο Μένιο, τον οποίο και τον έχω σε ιδιαίτερη εκτίμηση. Ναι. Και μου είχατε πει να σας στείλω μια τελεία στο προσωπικό το μήνυμα για να μου δώσετε μια συμβουλή. Ναι. Ωραία. Εγώ το έκανα, αλλά εγώ ήθελα να με κάνετε unfollow. Όχι, δεν γίνεται αυτό που λέτε. Μπορεί να έγινε με το κατά λάθος να κάνατε κάποιον σχολιασμό εδώ πέρα και κάποιος να σας έβαλε. Δεν μπαίνω στο live σας, δεν σχολιάζω τίποτα. Το μόνο που λέω, μπαίνω μόνο στο Μένιο και στην κυρία Λουκιά που μπαίνω πάλι καλησπέρα, δεν λέω. Μπαίνω μόνο στο Μένιο και είναι ο μόνος που θα πω καλησπέρα σας. Μπορεί να έγινε με το κατά λάθος, αλλά δεν έχω κάτι. Δεν έχετε κάτι. Ωραία. Αν θυμάμαι και καλά, είσαι 21 χρονών. Ναι. Έχει την ηλικία του γιού μου, τι θα μπορούσα να κάνω. Τελειώνει εδώ. Νομίζω ότι το κάνατε επίθεση γι' αυτό και δεν ανέβηκα παράθυρο. Δεν με βάλε κανένα λόγια για εσά, προφανώ. Μικρό παιδί. Έχει την ηλικία του παιδιού μου, τι θα μπορούσα να ακούω μαζί. Α, μπράβο. Είμαστε ενήλικες και εσείς και εγώ. Προφανώς και δεν έχω θέματα. Εφόσον μου εξομολογηθήκατε και μου είπατε ότι έγινε κατά λάθος, κανένα πρόβλημα. Προφανώς και θα ξανανεύω αν χρειαστεί, όποτε χρειαστεί.